υποσχεθεί κατάργηση του έμφυα αφορολόγητος στις 12.000 ευρώ, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, 13η σύνταξη και αρκετά ακόμα. Ανταυτόν συμφωνήσατε κατάργηση του ΕΚΑΣ, περικοπή συντάξεων, φορολόγηση των αγροτών και αύξηση του ΦΠΑ και στα νησιά. Θα έλεγα ότι αυτό σημαίνει όλα άλλα. Υπ' αυτή την έννοια, γιατί οι πολίτες να ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Τσίπρα, παρακαλώ. Κύριε Αδρέμη, όλοι γνωρίζουν ότι σε αυτό το εξάμηνο η ελληνική κυβέρνηση έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη για να διεκδικήσουμε το δίκαιο του ελληνικού λαού. Είχαμε μπροστά μας την υποχρέωση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για πρωτογενή πλεονάσματα 3 και 4,5%. Και καταφέραμε να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και να εξοικονομήσουμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα. Καταφέραμε επίσης να σταθεροποιήσουμε την οικονομία με αυτή τη συμφωνία, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση μέχρι το 2019 με 86 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πηγαίνουν κυρίως για να αποπληρωθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες της χώρας με χαμηλότερο επιτόκιο, 1,5% έναντι 3,8% και 4,5% που ήταν τα χρέη μας προς το IMF και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα πήραμε 35 δισεκατομμύρια από το πακέτο Juncker για να ξανακινήσει η οικονομία, 20 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών διασφαλίζοντας τις καταθέσεις και εξασφαλίσαμε ταυτόχρονα ότι ο ΑΔΜΙΕ, οι μικροί ΔΕΗ θα μείνουν σε δημόσιο έλεγχο και πήραμε τη δέσμευση για το χρέος, το μεγάλο αυτό κομβικό θέμα για να ξεφύγει η χώρα από αυτή την κρίση. Είναι σαφές ότι μέσα σε αυτή τη μάχη δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα μέρος των δεσμεύσεών μας. Όπως όμως είναι επίσης σαφές ότι ο αγώνας συνεχίζεται και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα για την απάντηση αυτή. Παράληψη